Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα διεξαγωγής του τετραήμερου συνεδρίου σε Ιφεύρο στην Αλεξανδρούπολη. Κύριο θέμα του συνεδρίου είναι οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της πολιτικής προστασίας. Το τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας διεξάγεται στον Εύρο, ένα χώρο όπου η πολιτική προστασία έχει βρει ένα σημαντικό πεδίο εφαρμογής. Και ένα πεδίο εφαρμογής που δεξήχθη η όλη διαδικασία αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών όπως οι πλημμύρες με απόλυτη επιτυχία και σε ακαστή συνεργασία της πολιτικής προστασίας με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. Την πρώτη μέρα πραγματοποιήθηκαν ομιλίες σχετικές με την παρακολούθηση του ποταμού Εύρου για τις δασικές πυρκαγιές και την διαχείριση των κρίσεων της πολιτικής προστασίας. Υπάρχουν έγκριτοι επιστήμονες όπου παρουσιάζουν εργασίες σε αυτό το συνέδριο. Γίνεται μια σύνδεση της επιστημονικής κοινότητας με την πολιτική προστασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι πολύ σημαντικό για τον επιχειρησιακό τομέα. Και η καινοτομία αυτού του συνεδρίου είναι ότι θα γίνουν και στρογγυλά τραπέζια, όπου με βάση τα στρογγυλά τραπέζια θα τεθούν νέες βάσεις στην πολιτική προστασία σε όλη την Ελλάδα και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η δική μου παρουσίαση στο συνέδριο αφορά τρεις περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι στην Κεφαλονιά, η άλλη περίπτωση είναι στο Ισινομάκι της Ιαπωνίας με την καταστροφή από τα κύματα τσουνάμι και η άλλη περίπτωση είναι η περίπτωση της μεγάλης πυρκαγιάς που έγινε πέρυσι στη Νεάπολη, στην Πελοπόννησο. Είναι τρεις ανακοινώσεις μαζί με άλλες δράσεις που έχουμε αναλάβει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δράσεις οι οποίες αφορούν και τους εθελοντές και το ρόλο των εθελοντικών οργανώσεων που είναι επίκαιρος στα θέματα διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων. Δράσεις οι οποίες αφορούν την πολιτική προστασία και τους δήμους, την εκπαίδευση σε σχέση με τις φυσικές καταστροφές. Ουσιαστικά έχουμε αναλάβει ένα μεγάλο τμήμα αυτού του συνεδρίου, εγώ και οι συνεργάτες μου, και από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, αλλά και από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να στηρίξουμε αυτή την τόσο σημαντική διοργάνωση. Το συνέδριο έχει ως στόχο να παράγει αποτελέσματα που θα ενισχύσουν τεχνολογικά τον τομέα της πολιτικής προστασίας. Τα αποτελέσματα αυτά θα προωθηθούν στην κυβέρνηση. Εκτιμούμε ότι τα αποτελέσματα αυτά του συνεδρίου θα μπορέσουν να ενσωματωθούν από την πολιτική ηγεσία και με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε βήματα στον καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων, τα οποία δουλεύουν στο επίπεδο της αιχμής, της καινοτομίας και της αριστείας για πάντα, με αντικειμενικό στόχο, τη βελτίωση της ζωής και των συνθήκων της για τους πολίτες μας.